Λοιπόν, τι θέλετε, έχει ύλη, νύχια, καθαρισμό, τι διαδικασία, έχουμε πολύ μεγάλη ουρά. Ντί, μας κάνουμε ένα διάλειμμα, έχουμε πάρα πολλούς πελάτες. Ωραία, σας έκλεισα ραντεβού. Κορίτσια, όταν έχουμε πελάτες θα δουλεύουμε. Ναι, Ντί, μας συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να δουλέψουμε. Άκου, Γιάννα, κοίταξε λίγο. Μήπως κατά λάθος ξεφούσκωσαν τα χέλη μου. Όχι, Γιάννα, δεν μου φαίνεται. Τα δικά μου πώς είναι? Ναι, ξεφούσκωσαν λίγο. Δεν πειράζει, Γιάννα, μετά τη δουλειά θα σου τα φουσκώσω πάλι. Γεια σας. Για να άκουσα, άνοιξες ένα πολύ cool instituto ομορφιάς. Κορίτσια, τι περιμένετε, πηγαίνετε στους πελάτες τώρα. Άντε, δουλέψτε, δουλέψτε. Γεια σας, τι μπορούμε να κάνουμε για σας? Ναι, ελάτε, θα σας κάνουμε τέλειους. Δεν με πειράζει να δουλέψετε πρώτα μαζί του, το δέρμα του είναι τόσο σκληρό. Σκληρό, κορίτσια, κάντε τη λέει, λάμου πολύ cool κορίτσι. Ελάτε μέσα. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε 30 λεπτά για αυτές. Δουλέψτε γρηγορότερα, υπάρχουν και άλλοι πελάτες. Διάννα, κατάλαβες τι θέλω όμως. Θέλω χείλη σαν καρδιά. Λέιλα, μην ανησυχείς, θα τα κάνω όλα τέλεια. Αυτό τώρα θα πονέσει. Δεν θα πονέσει, θα είναι πολύ ωραίο και θα έχεις λαμπερή και απαλή επιδερμίδα. Διάννα, τι είναι αυτό? Λέιλα, μην μιλάς, είναι αναισθητικό. Γιατί είναι τόσο κρύο? Θα κάνει την επιδερμίδα σου λιγότερο σκληρή. Σας είπα, δεν έχουμε χώρο. Μπορώ να σας κλείσω για την άλλη εβδομάδα. Γιάννα, φτιάξε τη μάσκα του RTM. Έχει γλιστρήσει. Okay, manager Dima. Τι, έχει γλιστρήσει? Όλα είναι τέλεια. Απλώς γλίστρησε η μάσκα. Ωραία, άρα σας κλείνω για τη Δευτέρα. Γιάννα, δούλευε. Έχω μείνει μόνο 15 λεπτά. Dima, η πελάτης μου έχει αναισθησία. Δουλεύω. Εντάξει, Γιάννα, καλά. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε κλεισμένοι. Μπορώ να σας κλείσω για την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι τέλειο! Αν βάζεις αυτή τη μάσκα κάθε εβδομάδα, πραγματικά το δέρμα σου θα γίνει καταπληκτικό! Λοιπόν, τι γίνεται, μου ταιριάζουν αυτά τα χείλη? Είναι καταπληκτικά! Λάιλα, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη! Για δες τι όμορφη δεσποινής! Τι κάνεις τη Λέιλα μου? RTM, τι έπαθες? Ήθελες ένα cool κορίτσι, ορίστε, πάρτιν! RTM, δεν σου αρέσει τίποτα? Λοιπόν, παιδιά, θα τα πείτε αυτά αργότερα. Βιαστείτε, πληρώστε και φύγετε από εδώ. Οι πελάτες περιμένουν. RTM, πλήρωσε. Δεν μπορούσα να πιάσω τα χρήματα εξαιτίας της ομορφιάς μου. Αχα. Δήμα, τι λες, είναι η Λέιλα, εντάξει? RTM, η Λέιλα τα σπάει. Μου αρέσουν τόσο πολύ. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθω για πεντικιούρ. Σε αυτό το μάκρος πάλι. Καλά, μπορεί να μην χρειάζεται και αυτό το μάκρος. Δήμα, αν σε πάρει τηλέφωνο, μην απαντήσεις. RTM, τι εννοείς? Σεβόμαστε κάθε πελάτη. Λοιπόν, μπορείς να φύγεις. RTM, πάμε επιτέλους. Θέλω να το δείξω στις φίλες μου. Να πάρει Γιάννα, είδες τη Λέιλα, είναι ένα τέρας. Ναι, Γιάννα, είναι λες και βγήκε από θρίλερ. Ήθελα να τη κάνω όταν είχε όμορφα, μικρά σαν τα δικά μου. Και όλο έλεγε πιο μακριά, πιο μακριά. Κορίτσια, αφήστε την μπάρλα. Οι επόμενοι πελάτες έρχονται. Η Τζούλη και ο Κεβ. Ωι, κορίτσια, γεια σας. Yeah. Λοιπόν, θέλω τα πάντα. Μάσκες, χείλη, ό,τι μπορείτε να κάνετε. Και θέλω να μεταμορφώσετε το αγόρι μου σε καραμέλα. Τζίτζι, περίμενε, τώρα είναι ο Κεβ και η Τζούλη. Άκου, Ντίμα, είμαστε VIP πελάτες και δεν πάμε με τη σειρά. Δεν δουλεύουμε την Τζίτζι. Αν της αρέσει κάτι, θα σπάσει όλο το Ινστιτούτο. Εντάξει, Ντίμα, ηρέμησε, θα τα καταφέρουμε. Θα δουλέψω εγώ με την Τζίτζι. Τζίτζι, έλα εδώ. Πάτρε και εσύ, έλα εδώ, έλα. Θέλω να μου κάνετε πανέμορφα νύχια, πόδια σαν μοντέλο και το ποπό της Kim. Ναι, ξέρεις, δεν δουλεύουμε με γλουτούς, είμαστε αισθητικοί. Θέλω ό,τι καλύτερο. Πρέπει να μου αρέσουν τα πάντα. Καλά, ελπίζω αυτή να έχει αρκετά λεφτά να ξεπληρώσει. Για να πες τη Γιάννα να μην μου χαλάσει τη Τζίτζι μου. Πάτρικ, μην ανησυχείς, η Γιάννα είναι επαγγελματίας. Ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με αναισθησία, δεν θα νιώσεις τίποτα απολύτως. Τι είναι αυτό, γλοιώδες και βρωμάει? Πάτρικ, έλα τώρα, δεν βρωμάει. Έχει άρωμα νανά. Είναι ελβετική μάσκα, η καλύτερη του κόσμου. Χλαπάτσα. Δεν είναι χλαπάτσα, είναι μύκη τα σαλιγκαριού που τρώει νανά. Ναι, παρακαλώ. Τι είναι ότι πέσαν τα νύχια σας? Ακούστε, τα νύχια σας, αν πέσαν είναι δικό σας πρόβλημα. Τα νύχια μας δεν πέφτουν, τα χτίζουμε κανονικά. Λοιπόν, Γιάννα, βοήθησέ με. Οι πελάτες μου είναι πάρα πολύ απαιτητικοί. Λοιπόν, Πάτρικ, χαλάρωσε. Θα βοηθήσω λίγο τη Γιάννα. Γιάννα, Γιάννα, ακούστε με. Τι, Ντίμα! Έπεσαν τα νύχια μιας πελάτησάς μας. Κοιτάξτε, αν έχω κι άλλα παράπονα, απολύεστε. Ντίμα, μην ξεχνάς ότι το Ινστιτούτο είναι στο σπίτι μου. Τι, ένα νύχι που έπεσε,
Αν μου πέσει έστω και ένα νύχι, θα γίνει χαμός. Σας το λέω. Τζίτζι, μην κουνιέσαι, αλλιώς όλα θα πέσουνε. Γιάννα, δεν θα πέσει κάτι και από μένα, ε! Πάτρικ, έλα τώρα. Μια μάσκα φοράς, τίποτα δεν θα πέσει από σένα. Κορίτσια, εγώ απλά σας προειδοποίησα. Τζίτζι, μη φωνάζεις. Ένα νύχι σου βάζουμε. Γιάννα, νιώθω τη χλαπάτσα μέσα στο κεφάλι μου. Μα είσαι τρελός. Χλαπάτσα έχεις στο μυαλό σου. Αυτή είναι απλώς μια μάσκα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Κορίτσια, οι επόμενοι πελάτες έρχονται τώρα. Κεύ, θα πληρώσεις για μένα. Φυσικά, η Τζούλη θέλει να σε μάζεμα. Κεύ, δεν είμαι πίτα σουβλάκι. Καλά μωρέ τώρα, μην τρέπεσαι. Τέλεια, Τζιτζί, είσαι έτοιμη. Wow, αισθάνομαι μια τέλεια δεσποινής. Τζιτζί, εσύ είσαι. Πάτρε, κλάμπεις. Ωραία, φύγετε τώρα. Οι επόμενοι πελάτες περιμένουν. Είναι ήδη εδώ. Ναι, έχουμε μεγάλη ουρά. Πάμε, Πάτρικ. Τζιτζι, τι έχεις κάνει? Πολύ μεγάλη διαδικασία. Τζούλι, εσύ θες ένα μαζεματάκι μόνο. Ει, Πάτρικ, Τζιτζι, λεφτά. Κορίτσι, κάντε μου κάτι καλύτερο από την Τζιτζι και ένα καλό σημάδι. Εντάξει, έλα εδώ. Ωραία. Ξεκινάμε. Φυσικά. Πάμε. Okay, βιά. Μήπως θέλεις και εσύ και μια μάσκα ή κανένα καθαρισμό ή για να πάρει τύλιγμα. Μπα, εγώ θα ράξω εδώ πέρα όλα τα λεφτά για τις Τζούλιες με το μαζεματάκι. Κεύ. Ελπίζω να έχουμε αρκετό περιτύλιγμα. Ουφ, είναι τόσο γρήγορο να τους πάρεις τα λεφτά. Ο Πάτρικ και η Τζίτζι είναι τόσο τσιγκούνιδες. Λοιπόν, Τζούλι, μην κουνιέσαι, είναι μόνο αναισθησία. Ναι, τα πιο δύσκολα δεν έχουν έρθει ακόμα. Μάτια, φρύδια, νύχια, μύτη. Ζυγωματικά. Τζούλι, αν το παρακάνεις, θα μου κοπούνε τα ρομάτζα. Κεύ, θα γίνω πολύ όμορφη. Θα γίνει μια θεά. Ναι, Miss Cosmos 2020. Κορίτσια, άντε, βιαστείτε. Έχουμε ακόμα 4 πελάτες σήμερα και δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Τι, μα μη φωνάζεις, το έχουμε. Και έβελα πάρε την Τζούλη σου. Αμάν, τέλειο. Τζούλη, άντε, δείξε μου την ομορφιά σου, άντε. Γιατί πληρώνουμε τόσα λεφτά. Και είμαι τόσο χαρούμενη που με έφερε στο σαλόνι ομορφιά. Είμαι τόσο όμορφη. Ντίμα, Γιάννα, μήπως θέλετε να πληρώσω για αυτό το πράγμα. Κεύ, τι έγινε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Είναι πολύ cool, δεν βλέπεις την Τζούλη πως έχει γίνει? Ναι, Κεύ, τι πρόβλημα έχεις? Κεύ, μην κάνεις έτσι τώρα. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Ωραία, πλήρωνε. Γι' αυτό εγώ δεν πληρώνω. Κεύ. Τζούλη, πάρε το δρόμο σου, κοπέλα μου. Εγώ δεν βγαίνω με μαϊμούδες. Κεύ. Κορίτσια, δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται, τι έχω? Τζούλη, δεν έχεις τίποτα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ο Κεύ δεν καταλαβαίνει την πραγματική ομορφιά. Περιμένετε, σκασμός. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Τζούλη, πλήρωνε. Ο Κεύ έχει τα χρήματα, αλλά τώρα με παράτησε. Τι να κάνω? Πήγαινε γρήγορα και προλάβει τον Κεύ σου και πες του πως αν δεν πληρώσει θα έχει να κάνει μαζί μου. Μα αφού με χώρισε. Να πάρει τίμα, δες τι έκανε. Ναι, και είναι περίεργος. Τώρα θα μας πιέσει. Δουλέψτε πιο γρήγορα, δουλέψτε πιο γρήγορα. Τι περιμένετε? Καθαρίστε τα πάντα. Οι πελάτες έρχονται. Σε κάνα δύο μέρες θα πάρω λαμπορκίνι. Α, ναι, τίμα, ναι, πάμε πολύ. Δουλέψουμε, πρέ. Τι, ποιος σε πρόσβαλε? Αυτή με πρόσβαλαν, αυτή. Μαρίζα, Αρτιέμ, Τζίτζι, γιατί φωνάζετε? Τι θέλετε να κάνετε? Τζίτζι, το ξέρω πως δεν έπρεπε να δουλέψω μαζί σου. Παιδιά, ελάτε μέσα, ελάτε. Το βλέπεις? Θα μπω μέσα τώρα. Τι έχετε κάνει στο παιδί? Τι πάθανε τα γύλη της? Τι έχουν τα νύχια της? Όλοι με κοροϊδεύουνε, όλοι. Τζίτζι, ήρθες με την παρέα σου να πάρεις τα χρήματα σου πίσω. Ορίστε, πάρτα. Τζίτζι, αφού εσύ μας τα ζήτησες να στα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς κάναμε ό,τι μας ζήτησες. Τζίτζι, πόσα χρήματα πλήρωσες? Δεν πλήρωσα εγώ, ο Πάτρικ πλήρωσε. Δεν έχει σημασία, ο Πάτρικ πλήρωσε και εμείς θα τα πάρουμε πίσω. Πληρώσαμε 16 χιλιάρικα, 16. Τι, ποιες 16 χιλιάδες, 300 δολάρια έδωσε ο Πάτρικ. Παιδιά, εδώ είναι το πακέτο, αυτά είναι τα χρήματα του Πάτρικ, το μεγαλύτερο πακέτο. Θα τα πάρουμε τώρα. Δεν θα σας δώσω τα χρήματα. Ντίμα, δώσε πίσω τα λεφτά για την κριτική σου υπηρεσία. Δεν βλέπετε, το παιδί έχει αναστατωθεί. Όλοι την κοροϊδεύουνε. Δώσε τα χρήματα τώρα. Λοιπόν, ακούστε πως θα λύσουμε το πρόβλημα. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει εδώ η Τζίτζι και θα της κάνουμε μανικιούρ και φρύδια. Δωρεάν! Θα της κάνουμε και ένα περιτύλιγμα. Ή αποτρίχωση. Τζίτζι, τι επιλέγεις, τι θέλεις? Εγώ διαλέγω τα χρήματα. Άκουσες, τα λεφτά. Και αν δεν σας τα δώσουμε, τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει? Θα καλέσουμε τους γονείς της Τζίτζι. Ναι, και θα σας βρουν νεκρούς. Ντίμα, νομίζω ότι πρέπει να της δώσουμε τα χρήματα πίσω. Αλλά η Τζίτζι δεν θα ξανάρθει εδώ ποτέ ξανά. Θα βάλουμε το όνομά της στη μαύρη λίστα.
τα μαζί είναι ο χειρότερος πελάτης. Εντάξει, κορίτσια, θα της δώσω τα λεφτά, αλλά θα τα πάρω από το μερίδιό σας. Να πάρει! Δεν το κερδίσαμε τίποτα, δηλαδή. Τζιτζι, δεν θέλω να ξαναδώσω τα μάτια μου. Άσε με ήσυχη, Δήμα. Δεν θα είμαι ποτέ στη δική σου θέση. Όχι για άσχημα. Θα πάμε και θα αγοράσουμε Βαλεντζιάγκα, Γκούτσι και το πιο σημαντικό Σανέλ. Κορίτσια, πάμε. Αφήστε τους να δουλέψουν. Τσάω. Τσάω. Και δεν θα έρθουν πια πελάτες εδώ. Πάντα έχουμε προβλήματα με αυτή την Τζιτζι. Ναι, παιδιά, βλέπετε τι έχει γίνει. Τα κορίτσια ξέφυγαν πολύ με την όχι φυσική ομορφιά. Εσείς την προτιμάτε, τη φυσική ή την όχι φυσική? Κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι. Τα λέμε! Κορίτσια, αφήστε τη φυσική ομορφιά, ελάτε να δουλέψουμε.